Τι λέει σήμερα η έρευνά σου? Είναι γραμμένη για τον Γιώργο. Μικρές αλλά θαυματουργές κινήσεις που θα τρελάνουν τη σύντροφό σου. Αχ, Γρηγόρη, μην την τρελάνει, αλλά και κάνουν και άλλο παιδί. Έχουν πάρει μεγάλη φορά αυτοί. Και κλείνει η έρευνα, είσαι τυχερός που τις έμαθες. Επειδή μένουμε πολύ κοντά και εντάξει, μοιραζόμαστε πάντα τις ανησυχίες. Αλήτη, αλλά δεν χώραγε στο σούπερ. Αλήτη. Κάνεις τέτοια, Γιώργο. Βέβαια η Ανθή. Είμαι πάντα ανοιχτό στο να μαθαίνω, στο να μαθαίνω πράγματα. Ναι, βέβαια η Ανθή είναι σε μια εγρήγορση μαζί σου. Εννοείς με παντόφλα φάση. Το πόσο γρήγορα σηκώνει, πετάει. Και οι δύο στην παντόφλα βλέπω σχολεί. Μπράβο, δεν πειράζει όμως. Κάνετε ευτυχισμένες οι γυναίκες σας, παιδιά. Πρέπει και αυτές να βρίσκουν μικρές χαρές. Όχι, εδώ δεν τρώει τόσο. Ας το πω. Εδώ δεν τρώει παντόφλα. Εδώ τρώει γκάζια, φωνάζει. Και ακούγεται πέντε στενά παρακάτω. Τα πέρα μέσα. Ξεσταίνουμε, ρε παιδιά. Είναι αλήθεια ότι η Νατάλη δεν τον βαράει στο κεφάλι, μα το έχει πει. Όχι, όχι, ξεχνάει. Ξεχνάει να πάει ψωμί, έχει. Οπότε το σταμάτησε αυτό. Όχι, στα νεφρά, στα πλευρά, όπου με πιάσει. Χαμηλά. Κινήσει κομμάντο, αυτά που δεν φαίνονται. Με το τηλεφωνικό, τέτοιο κατάλογο. Μπαμ, ξέρεις, δεν αφήνει σημάδι. Πάντως η γυναίκα σου έχει μια φωνή, ρε άνθρωπε. Άσε ρε τη γυναίκα του πια κι εσύ. Μην τους ματιάσεις τους ανθρώπους, νέο ζευγαράκι, μια δεν χαρά. Δεν έχουν κανένα φόβο οι συγκεκριμένοι. Ναι, αλλά μην τους ματιάσουμε. Άμα κάτι το συζητάμε συνέχεια, πιάνει και το μάτι. Ακόμα και τη φασαρία των παιδιών τη χαίρονται, τη ρουφάνε. Τη ρουφάνε. Ναι. Μα γι' αυτό κάνονται σε παιδιά. Γιατί τους αρέσει να ρουφάνε φασαρία. Ναι. Από τότε, ναι, μετά τα τρία παιδιά τη ρουφάμε συνέχεια. Σταμάτητα. Αυτό ξαναπέζω. Λοιπόν. Εδώ θα ξεκινήσω. Πού να δεις αν αφήσετε για μετά από μια επταετία και ένα τέταρτο. Βέβαια. Εκεί θα αποκάμετε εντελώς. Θα πείτε πού την έχανα εγώ. Το ξεκινάμε, θα λέμε καλημέρα. Θα λέμε Ρούφεν. Ρούφεν, Ρίπκεν. Εντάξει, μικρή σα, έχετε χρόνια μπροστά σα και για άλλο. Μην στεναχωριέστε. Αφήστε το τώρα λίγο. Προχωράτε παρακάτω. Άστα ο εσύ και πε την έρευνα. Λοιπόν, Γιώργο, άνοιξε τα αυτιά σου διάπλατα. Παιδιά, πες μου, πώς θα το έχω εγώ εδώ. Αλλά το πιπερό. Ο καλλιτέχνης είναι μουσκεμά. Θα το σβάλε τα ζιβάγκο σαν τον Αντρέα του Παπαντρέου. Βάλε ένα χαβέρ. Τι σε έπιασε με το ζιβάγκο τώρα. Εντάξει, παιδιά, πάσω μια φορά. Βγαίνει πιο κόμμα. Έτσι, έτσι δεν το καταλαβαίνετε. Έτσι, δεν ο άντρα που έχει το κορμάκι το ωραίο και μπορεί και δεν πετάνε κοιλιέ και τέτοια. Θέλανε να με ντύσουν Γκάντι. Πάει το ζιβάγκο του και τα στενά του. Μου είπαν θα με ντύνανε Γκάντι και έφεραν ένα σεντόνι από το σπίτι, αλλά μου λέει ο άλλο ο Ντέιβιντ τον Γκάντι. Ένα μοντέλο που είναι. Ναι, ναι, ο κούκλο. Όλα τα ξέρει. Γρηγόρη, ρίξε την έρευνα, δεν θα χωρέσουμε. Ξέρει, ε. Τι να ξέρω. Είναι σχοριανός με τον έρωτα το βλάχο. Απ' τις φιλιάτες είναι. Με τον έρωτα φαμάζει παραλία. Έρωτα βλάχο, έρωτα κλέφτη, ξέρω εγώ το σύριαλ. Το πολύ ωραίο το Βρετανό, τον ωραίο με τον Ξανθό. Δεν μου άρεσε εμένα αυτός. Σχοριανή. Κρίμα. Τέλος πάντων, κλείνει την παρένθεση και ξεκινάω. Γιώργο, άνοιξε τα αυτιά σου. Το πρώτο. Μικρές, είπαμε, αλλά θαυματουργές κινήσεις που τρελαίνουν τις γυναίκες. Δείτε αισθησιακή ταινία με κλειστό ήχο και βάλτε εσείς τα λόγια. Ποια λόγια, έχεις ακούσει εσύ ποτέ λόγια? Εκτός από ήχους. Άκουσες κάτι άλλο? Υπάρχει. Υπάρχουν, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, μπαίνει στο δοντιατρίο. Μπαίνει στο δοντιατρίο ο Γιώργος. Και είμαι. Εσύ είσαι η ασθενής ή εγώ είμαι ο γιατρός? Πρέπει να το παίξουμε μεταξύ μας. Να κάνω εγώ τον ασθενή. Την ασθενή. Α, την ασθενή. Ναι. Ωραία. Και μπαίνω εγώ που είμαι ο γιατρός. Ναι. Αλλά εσύ έχεις ορμές, ε. Κάτσε, θα κάνουμε τον κανονικό διάλογο της αισθησιακής ταινίας ή θα το αλλάξουμε? Όχι, εγώ το έκανα αυτό, παλιά το άλλαζα. Το άλλαζα και έβαζα κανονικούς διαλόγους. Δηλαδή αυτοί κάνανε ό,τι κάνανε και εγώ έλεγα γιατί το χρηματιστήριο πήγε πάρα πολύ άσχημα. Όχι, ρε Γιώργο, σκοπός είναι. Για ένα στράγγισμα. Σκοπός είναι να τα ανάψουμε την κοπέλα. Άμα είναι να κάνουμε. Και λέμε μόνοι μας τους διαλόγους. Δύσκολο είναι αυτό. Ναι, αλλά εκεί θα βγει η διάγερση. Δηλαδή μπαίνω εγώ μέσα. Ωραία, ωραία. Εσύ με θέλεις, είσαι μια ωραία κοπέλα. Γιατρέ μου, υποφέρω. Τι σας πονάει σήμερα? Τα πάντα, δεν ξέρω. Είναι ένας πόνος. Ξεκινάει από εδώ, δηλαδή πονάει όλο από το κεφάλι. Έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ να ανοίξω πολύ το στόμα. Για να πούμε. Με έπιασε. Με έπιασε. Ναι, αλλά και... εσύ δεν πρέπει να τα πει. Ξέχασε. Η κοπέλα είναι, μου τα ρίχνει τώρα. Εσύ δεν μιλάς. Ο άλλος δεν κάνει τίποτα για το δεν λέει. Ωραία, θα σας γιατρέψω. Αυτό βλέπω ότι έχει μια συστολή. Να το φτιάξω εγώ. Έχει μια συστολή, να το φτιάξω εγώ. Σας βλέπω πολύ αύστηρο σήμερα και ειλικρινά αποφεύγω τον οδοντίατρο. Ξέχασα και το βιβλιάριο του Τέβε. Ίσως ανήσυχη αυτό. Βλέπω ότι έχετε έντονα και σαρκώδη χείλη. Ανοίχτε το στόμα σας. Μόνο εκεί πάει. Δεν πάει άλλο. Χρειάζεται βοήθεια. Είναι κανένα ατμόσφαιρα από το πουθενά. Τι ατμόσφαιρα, για γέλια. Είναι κομική τσόντα.
Μα έχει δει τι κανονικέ χειρότερα λένε. Βάλαμε μέσα και προβλήματα καθημερινά. Δεν έχει πληρώσει το ΤΕΒΕ η γυναίκα. Δεν έχει πληρώσει. Θα την πληρώσει. Κατεστραμμένη είναι. Λοιπόν, το δεύτερο μπορεί να κάνει. Χάιδευε με πάθο και βάλε τα μαλλιά τη πίσω από τα αυτή. Κανείς σας δεν έχει μαλλιά για να βάλετε από πίσω. Αυτό τώρα μόλις πάρε τις Κατερίνες. Μόλις διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει μαλλί ούτε για δείγμα. Ποιος θα βάλει από δηλαδή. Πίσω αφού δεν έχετε μαλλιά. Θα τη χαϊδέψω με πάθος. Όχι, μην απλώνεις τη χερούκλα, μωρέ Γρηγόρη. Εσύ και... με το πόδι, θα τη χαϊδέψω με το χέρι. Μα απλώνει τη χερούκλα, λες και πάει να πιάσει, ξέρω εγώ, το κεφάλι. Όχι, φτιαρίσκα. Καρπούζι. Γίνει λίγο Ντόριαν Γκρέι. Κάντε ρε, Γιώργο. Σπάσε λίγο καρπό. Σπάσε καρπό, ξέρω εγώ. Α, να τη, καλώ ήρθατε. Είμαι πριν από το δοντιατρό. Μιλάμε, εμεί μιλάμε. Εκεί πίνουμε καφέ και εστιάζουμε. Κάτσε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ήσουν καταπληκτικό. Γιώργο, Γιώργο. Ναι, ρε Γιώργη! Ακροδάχτυλα! Ακροδάχτυλα! Εσύ τι παίζει τα δάχτυλα τη έρευνα, αυτό όμω τι έχει περισσότερο. Είναι πιο αισθησιακό από μένα. Θα τη κόψω τι έρευνε και θα φέρνει τον Γιώργο να μου τι να τον φέρει να μάθω κι εγώ πέντε πράγματα. Είναι αισθησιακό. Είναι αισθησιακό και ερωτικό. Δεν έχει λάθο. Απλά πρέπει να προσεγγίσει τα πει. Μην τη πει, συγγνώμη, έχει λίγο κονφλέξ, έχουν κολλήσει. Δηλαδή δεν θα πει. Συγγνώμη, ρε Γιώργο, εσύ έβαλε το μαλλί πίσω από το αυτή και δεν είπε τίποτα. Έπρεπε να πει κάτι για αυτό το πρόσωπο. Μισέ δουλειέ κάνει. Καλά, ρε μεγάλη, εντάξει. Ναι, αλλά αυτό ακούμπησε αισθησιακά, δεν χρειάζεται να πει. Έπαιξε και με το λόγο. Αγαργάλισε. Ωραία. Τρίτο που μπορεί να κάνει. Δείχνε με τι γκριμάτσε σου ότι είσαι αναμένο ανά πάσα στιγμή. Αχ, μη φύγετε από αυτό το πλάνο. Αφήστε το διπλό. Για κάνε τη δικιά σου, Γρηγόρη. Την ξαναμένει τη φάτσα. Αυτή είναι η δυσκολία. Γιώργο, εσύ. Εντάξει, απέτυχε. Είναι πιο πετυχημένο το δικό του. Το πω πω πω. Το δικό σου είναι το γνωστό σουφρωμένο, σουφρώνω από το πρόσωπο. Δεν βλέπει μάτι. Κάτσε, ρε Γιώργο. Γυρίζει σπίτι σου, λέει η Ανθή. Γιώργο, σου έχω μαγειρέψει, κάτσε να φά. Τι έχει σήμερα. Φασολάδα. Φασολάδα. Ναι! Ναι, θα πω. Γιώργο, είσαι σοβαρό. Είσαι φοβερό και λέω σοβαρό. Ρε Γιώργο. Φασόλια. Μαύρο. Εκτόνωση. Εκτόνωση σίγουρα. Έλα ρε Γιώργο, μπράβο, το έχει πάρα πολύ. Γι' αυτό την έχει τη γυναίκα σου έτσι ξεμυαλισμένη. Παίρνει τα μηνύματα κατευθείαν. Μπράβο ρε Γιώργο. Μαυρομάτικα. Πολύ ισχυρό. Το κάνει πολύ ωραία. Έτσι γεννήθηκε. Εσύ τα μάθες μεγαλώνει. Πολύ ισχυρό εκφραστικό εργαλείο. Πολύ εργαλείο. Φραστικό. Μπράβο Γιώργο, μπράβο. Άψογος. Λοιπόν, το επόμενο που μπορεί να κάνει ο Γιώργος. Ακούμπησε και χάιδευε τα πόδια της την ώρα που οδηγείς. Α, μεσογειακό πολύ αυτό. Όλη πολύ την ώρα αυτό. Ξέχνα το λευγέ και αντί για και λευγέ... γίνεται τελάρο και γίνεται διαδίκηση. Εσύ πως μου το πει, ήταν σαν να μου το πει πολύ άμεσα. Συνάντησε τον κρεμό. Ξέχνα το λευγέ, απόψε ο λευγές είμαι εγώ. Ξέχνα το λευγέ, θυμίσου τον Ευαγγελισμό. Και είσαι με πρώτη ξέχνα. Λοιπόν, μωρό μου, καπνί, καπνί. Ξέχνα το λευγέ όμως. Μπορεί να μου στήξεις 700 ευρώ, αλλά την άναψα. Φωτιές. Ξέχνα το λευγέ, σκέψου το κάτ. Παιδιά, δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι μαγικό με τις γυναίκες. Την ώρα που οδηγείς να χαϊδεύεις το πόδι, ναι. Πάρε αυτόματο. Ωραίο. Αν είναι για θάλασσα. Έτοιμη, έτσι. Μπορεί να κάνει χράτηση, είναι λίγο. Το πέμπτο. Δίνε της ραντεβού για σεξ. Έχεις πολύ πράγμα μέσα σου, ρε Γιώργο. Δεν το έχεις αποκαλύψει ακόμα. Όχι, δε, όσο πιο, όσο πιο στενά φοράω, ναι, φαίνεται. Τζούρα, τζούρα. Δίνε της ραντεβού για σεξ, προετοιμάζοντάς την όλη την ημέρα. Πώς γίνεται αυτό, Γρηγόρη? Από το πρωί θα την παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Το βράδυ είμαι έτοιμος. Είμαι καυτός. Σε θέλω να με περιμένεις. Έξι ώρα ξέρεις τι θα γίνει. Τρει ώρα. Κάνει δική της. Α, μαμά! Έξι ώρα ξέρεις τι θα γίνει αυτό. Το προετοιμάζεις. Σαν Champions League. Να κοιμηθούν τα παιδιά, ρε φίλε. Πώς έξι τα απόγευμα. Οχτώ τι θα γίνει. Αυτό με τα παιδιά είναι λίγο, είναι λίγο ζόρυβο. Δώσε ραντεβού πολύ αργά το βράδυ. Να έχουν κοιμηθεί. Αλλά μην κοιμηθείτε κι εσείς. Μισή το ξημέρωμα. Θα δεις τι έχει να γίνει. Πόσες φορές έχει τύχει να βγω από τον μπάνιο και. Να ακούω εδώ. Να πλακιάσω δίπλα και να δω. Έχει τέτοιο πράγμα, ρε. Δεν σε πιστεύω, ρε. Πόσες βραδιές έχω περάσει με τηλεμάρκετινγκ. Εμένα δεν κοιμάται στο κρεβάτι, πια ρε Γιώργο. Άσε μας εμείς εκεί. Ποιος είχε τα προβλήματα. Που τη βρίσκεις και στο κρεβάτι. Τι μου είπε ότι κοιμήθηκε μια φορά από σπόντα. Κοιμήθηκε στο κρεβάτι και κουνήθηκε και νόμιζε ότι έκανε σεισμός. Γιατί δεν είχε συνηθίσει ότι είναι κάποιος δίπλα και κουνιέται. Και πετάχτηκε. Παλάγια! Αυτά τα λέει η γυναίκα μου, ξεφτύλα. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Ας συνεχίσουμε με το έξω. Για μην τα λέτε αυτά και κάποιοι που ετοιμάζονται για γάμο νομίζουν ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να συμβούν σε όλα τα ζευγάρια κάποια στιγμή να κοιμηθούν λίγο χώρια. Να κοιμούνται πρώτα ο ένας μέχρι να φτάσει ο άλλος, μέχρι να βγει από τον ντουζ. Ο ίδιο ο ένας να κοιμάται, ότι τέλος πάντων υπάρχει μια δυσκολία. Δεν συμβαίνουν αυτά. Όποιος ο οποίος αυτό είναι ψέμα, συμβαίνει μία το τόσο.
Δηλαδή, όποιοι θέλουν να παντρευτούν είναι ελεύθερα να πάνε στην εκκλησία να περάσουν όμορφα. Όμορφα, ο γάμος είναι αυτό. Δεν θα φάτε καθόλου, δεν θα προλάβετε, αλλά είναι ωραία. Είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Γρηγόρη. Πες της ξαφνικά μπροστά στην παρέα πόσο όμορφη είναι και πόσο λίγος είσαι εσύ για αυτή, Γιώργο. Ωραία, είμαστε μια παρέα έξω και τρώμε και γλεντάμε και γελάμε και διασκεδάζουμε. Και ξαφνικά, Γρηγόρη, εσύ. Εκεί πώς το. Πόσο όμορφη είσαι σήμερα, είμαι πολύ λίγος για σένα. Πας καλά. Τι έχεις κάνει. Δεν πήραμε το δάνειο, τι έκανε. Έφαγες κλίση. Το δάνειο με έχει καταστρέψει, αλλά είσαι όμορφη σήμερα. Και κλείστησε εκείνη την ώρα το ραντεβού για το βράδυ. Α, και το βράδυ μην ξεχάσεις, μην κοιμηθείς, θα έρθω κατά τις 10 στο κρεβάτι, ε. Κατά τις 10 να βρωμόγεις. Πόσο με φάμε. Θα έρθω κατά τις 10, θα ακούσεις την παντόφλα. Φράστα φρούστα. Φράστα φρούστα. Αυτή η παντόφλα που έχει τρυπήσει πίσω και έχει πάρει νερό από την πανιέρα. Κατά τις 10 θα σου ροβολήσω τη ρούχα. Φράστα. Ναι, εκείνη την ώρα. Έλα παρακάτω. Το επόμενο που μπορείς να κάνεις. Και βορ κάτι με. Διάλεγε εσύ καθημερινά τα εσώρουχα που θα φορέσεις. Πριν πας. Πού να πάει. Στην δουλειά το πρωί. Θα πεις στο κρεβάτι. Αχρωματοψία, ότι είναι συνδυασμία παράδειγμα. Εκεί που ξυπνάς να πας στο ραδιόφωνο. Ναι ρε εσύ Γρηγόρη, όμως η γυναίκα θα της δώσει τα ωραία, τα, αυτά που έχει διαλέξει, τα επικίνδυνα εσώρουχα και θα την αφήσει όλη μέρα μόνη της μέχρι να σε πετύχει το βράδυ. Δηλαδή, θέλεις. Εκεί. Δεν θέλεις. Δεν θέλεις, μωρέ Γρηγόρη. Εσύ τι θα πει δεν θέλεις, αφού θα είναι μόνη της, τι θέλεις, δεν θέλεις, μόνη θα είναι. Πού το ξέρεις. Εντάξει, δεν θες, δεν θες να το έχει όλη μέρα. Ναι, μωρέ, έχει όλη μέρα, ας να το βάλει ραντεβού. Θα έρθω στις 12.30 τη νύχτα, μην το ξεχάσεις, στις 12. Μα δεν την προλαβαίνει. Καλό είναι, καλό να της δώσεις μόνο το από πάνω. Σπίσω, σήμερα θα πας έτσι. Πού θα πάει. Χωρίς από κάτω. Πού. Στη δουλειά. Όχι να στείλει τη γυναίκα σου έτσι. Α. Θέλω να σκέφτομαι! Θέλω να φαντάζομαι! Κάτσε! Για πηγαίνουμε ένα βήμα παρακάτω γιατί ανησυχώ! Λοιπόν, πάμε στο 8ο. Αποπλάνησέ την μπροστά σε ένα καθρέφτη. Μαγεία. Πώς? Τον Κρουζ Νικόλ Κίντμαν. Σήκω Γιώργο. Φέρε ένα καθρέφτη. Πας από πίσω. Την ώρα που είναι εντυμένη. Είναι λίγο πλάνη αυτό με τον καθρέφτη. Συνέχισε. Γιατί, τι σε φοβάμαι. Γιατί αν δεν βρει τη σωστή γωνία, φίλε, μπορεί να δει κάτι που δεν σε αρέσει. Να πει, όχι, εγώ. Εσύ από πίσω. Μου κάνει κυλίτσα, ε. Εσύ από είναι πίσω από μπροστά με τη ρόμπα τη. Με τη ρόμπα. Ναι. Τι ρόμπα. Την ξεκούμποτη. Τη ρόμπα την ξεκούμποτη. Με μία νυχτικιά και ρίχνει. Με μία νυχτικιά. Νυχτικιά το κοριτσάκι, το ωραίο, το πεντανόστιμο, το κουκλιστικό. Μικρό κορίτσι θα βάλει τώρα τη νυχτικιά. Τη φανελένια. Τι φορά το μικρό κορίτσι. Ένα μπιντόν. Τι φανελένια. Τι νυχτικιά. Τι βλεγδί. Και πήγαινε στην καρό. Και την παντόπλακα. Τρεμαγία. Ωραία είμαστε όμως εδώ, ε. Μαγεία. Και λες, κοίτα τι ωραία που είμαστε. Και πήγαινε και ρίχτη στα ραντάκια κάτω. Τελείωσε! Έχω υδρώσει, δεν μπορώ. Ηρεμήστε, παιδιά. Αυτά είναι, 8 πραγματάκια. 8 πραγματάκια πρέπει να θυμάσαι. Και ξεκούραστα. Εύκολα ξεκούραστα. Αβίαστα, αγώγιστα. Πολύ ωραία. Σου μείνει τίποτα από αυτή την έρευνα. Κοίτα, ο καθρέφτης είναι, must. Είναι must, αλλά σου λέω, έχει τύχει πολλές φορές ο φωτισμός να μην είναι καλός. Παίζουν και αυτά ρόλο. Υπάρχει φωτισμός που σε κάνει και φαίνεσαι Θεός, Άδωνης, τέτοια φάση. Ασφαλώς. Δηλαδή, ναι, έχω δει εγώ τον εαυτό μου μπροστά σε καθρέφτη. Άδωνη, εντελώς. Αφού να. Τα λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε, σε λέγανε. Τα λιγουρεύεστε! Γιώργο, έχεις αλλάξει ποτέ κόμωση. Σήμερα. Σήμερα φαίνεται. Όχι. Κοίταξε. Έχω αλλάξει, ναι, τα έχω κάνει όλα προς τα πίσω, τα έχω βγάλει. Θέλω να πω ότι τα έχεις μακρύνει ποτέ, δεν ξέρω αν μου κάνει ποτέ καρέ. Ναι, ήταν η μεγαλύτερη ξεφτύλα της ζωής μου αυτή. Πότε, ποια εποχή. Είχα, γιατί από τότε που σε ξέρουμε και μετά δεν είχες ποτέ. Είχα μαλλί μέχρι τον νόμο, ναι. Ήμουνα. Μαλούρα, δεν ήσουν. Ήσουν πάντα έτσι αυτό το ωραίο, το πιο κοντό. Ναι. Φέρνουν τα ματάκια σου, οι γονείς σου. Κατάλαβα, να πάω να κουρευτώ αυτό θες να πεις. Είναι πολύ ωραία τα μαλλιά σου. Απλά λέω, τα είχες ποτέ μακριά. Τα είχα μακριά, ναι. Τα είχα μακριά. Είχες επιτυχία τότε, στα κορίτσια εννοώ. Σε μία την είχα πριν μακρύνουνε και παρέμεινε. Ήτανε βράχος. Ha 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 ha.